Διπλή αγωνία με 39 νίκες σε 52 αγώνες και 23 νοκάου. Το παγκόσμιο τίτλο King of the Ring και της WKU διεκδικεί στην κατηγορία των 71 κιλών ένας από τους κορυφαίους αθλητές kickboxing παγκοσμίως και τους 5 καλύτερους αθλητές στις παγκόσμιες κατατάξεις. Ένας πολύ δυνατός μαχητής που έχει δηλώσει πως θέλει να τελειώσει το Μιχάλη Ζαμπίδη στο τελευταίο του αγώνα με νοκάουτ. Ο Αυστραλός υπερπροταθλητής που ήρθε για να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο από την Ελλάδα, Steve Stone Cold Moxon. Στα 27 του χρόνια λοιπόν ο Steve Stone Cold Moxon, ο σκληρόκαρδος, ήρθε στην Ελλάδα με σκοπό να κερδίσει το ίνταλμά του, τον Μιχάλη Ζαμπίδη, τον Έλληνα 15 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο kickboxing, τον οποίο τον είχε πρότυπο, με σκοπό να κάνει ένα βήμα για να βγει στην καριέρα του, να ανεβάσει το όνομά του στο διεθνές στερέωμα του kickboxing. Τον βλέπουμε εδώ λοιπόν να μπαίνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας με την σημαία της Αυστραλίας στους ώμους του. Χαιρετάει ποντικά τους θεατές και μπαίνει. Τον ακολουθούν ο προπονητής του και ο μάνατζέρ του. Δίνει το δικό του σοου. Είναι έτοιμος, προπονημένος. Ουσιαστικά ο Moxon δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα. Διατηρεί τον τίτλο της WKU, World Kickboxing and Karate Union, και επιζητά να κερδίσει και τον τίτλο της King of the Ring, τον οποίο κατέχει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Από την πλευρά του ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, αν νικήσει, θα διατηρήσει τον τίτλο της King of the Ring στην Ελλάδα και θα πάρει και τον τίτλο του Steve Moxon, και ο Steve Moxon θα πάει ένα βήμα πίσω στην καριέρα του, στα σχέδιά του. Ζεσταίνεται, προετοιμάζεται και είναι έτοιμος για το μεγάλο αγώνα. Βλέπουμε και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος θα κάνει την απονομή στο τέλος. Και τώρα η μεγάλη ώρα έφτασε. Μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Στο ring του Iron Challenge, ο Έλληνας πρωταθλητής με τους 15 παγκόσμιους τίτλους, με 178 αγώνες, 155 νίκες και 87 νοκάουτ, ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που έχει καταφέρει να αγωνίζεται επί χρόνια στην Ολυμπιάδα του kickboxing στο K1, ο αθλητής με το δελτίο με νούμερο 0-0-0-1, το πρώτο δελτίο αγώνα kickboxing στην Ελλάδα, που εδώ και 24 χρόνια έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες διοργανώσεις με τα κορυφαία ονόματα στον κόσμο, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας. Ο Έλληνας θρύλος ανεβαίνει στο ring για μια πραγματική τιτανομαχία και δίνει την τελευταία του μάχη για δύο παγκόσμιους τίτλους. Μπροστά στο ελληνικό κοινό που τόσα χρόνια το στηρίζει σε κάθε του βήμα. Κυρίες και κύριοι! Υποδεχτείτε στην κόκκινη γόντια για τελευταία φορά τον δικό μας Μιχάλης Iron Mike Ζαμπίδη!
Είναι η ώρα της μεγάλης αναμέτρησης, τελευταίο αγώνα του 15 φορές παγκόσμιου του αθλητή Μιγάλη Σαμπίδη, του μεγαλύτερου Έλληνα kickboxer, του Έλληνα που πραγματικά έπαιξε σε όλη τη γη. Και δόξασε τα ελληνικά χρώματα. Τιμώντας την ελληνική σημαία. Και τον εθνικό ύμνο που θα ακούσουμε. Ακριβώς. Για άλλη μια φορά σε λίγο. Ο κύριος Μιχαηλίδης, ο διαιτητής που διαιτέψε τον Μιχάλη στον πρώτο Γιώργος, του αγώνα. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης τον έχει διαιτέψει το 1992, 91 και 92 και τώρα το 2015 ήταν η μοίρα του. Τον διαιτήτευσε στον πρώτο αγώνα και τον διαιτεύει και στο τελευταίο. Τελευταίο του, ακριβώς. Μπαίνουμε τώρα να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Αυστραλίας. Μιχάλης Σαμπίδης, 15 φορές παγκόσμιος αθλητής. Και γιατί όχι 16 σήμερα, Χρήστο? Στο τελευταίο, σίγουρα 16 φορές παγκόσμιος αθλητής μετά τον απόψινο αγώνα. Στο τελευταίο αγώνα της καριέρας του, δύο ζώνες, King of the Ring και παγκόσμιος τίτλος για την WKU. Ένας αγώνας, 5 γύρων των 3 λεπτών. Σωστά. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, λοιπόν, ο διαιτητής, δίνει τις οδηγίες στα αγγλικά και στους δύο παίκτες, ενώ όλο το στάδιο αποθεώνει τον Μιχάλη Σαμπίδη. 10.000 κόσμος, μπορεί και παραπάνω, που ήρθε να αποχαιρετήσει και ταυτόχρονα να ενσκώσει τον Μιχάλη σε αυτό το τελευταίο του αγώνα. Σαν μια γροθιά, ο Μιχάλης με όλους εμάς και με όλους τους θεατές. Τζατ. Ο τελευταίος μεγάλος αγώνας στην τετραναμαχία αρχίζει. Πρώτος γύρος. 5 γύρω των 3 λεπτών. Μόξον με front kick. Επιχειρεί ο Μιχάλης στο αριστερό κροσέ. Αριστερό λέω από τον Μιχάλη. Διπλό αριστερό λέω ιστορικό. Πολύ ωραία. Αποφυγή και προσπάθησε να περάσει το αριστερό του. Uppercut, πολύ ωραία άμυνα από τον Μιχάλη Σαμπίδη. Αριστερό τσέπ από τον Μόξον. Ένα top αθλητή. Και άλλο δεξί πόδι του Μιχάλη. Ο Μόξον πυγμαχεί. Προσπαθεί να βρει απόσταση με τα χέρια. Δεξίλο από τον Μιχάλη εξωτερικό. Μαζεύει ένα σημείο. Ακόμα δεύτερο σημείο, πολύ ωραία. Ένα δεξί high round για τον Μιχάλη, εκπληκτικό. Είναι στα κέφια το Μιχάλης απόψε. Ωραίο σκύβα από τον Μόξον στο αριστερό κροσέ που επιχείρησε ο Ζαμπίδης. Πέρασε τώρα το αριστερό κροσέ ο Μιχάλης. Αριστερό low kick, πολύ ωραία δουλειά του Μιχάλη Ζαμπίδη μέχρι στιγμής. Yeah.
Αριστερό κροσέ και σκύβα από τον Μόξον. Σηκώνει τώρα από αριστερό, σε αριστερό κροσέ ο Μιχάλης Ζαμπίδης, χαρακτηριστικό της υψηλής τεχνικής του κατάρτισης. Πέρασε πολύ ωραία από το δεξί, ανοιχτό αρχιτικό χτύπημα ο Μιχάλης Ζαμπίδης και ολοκλήρωσε με το αριστερό κροσέ. Ωραίο μπλοκ, ωραία άμυνα του Μιχάλη. Ωραίο βήμα πίσω. Πολύ καλή άμυνα μέχρι στιγμής από τον Ζαμπίδη. Ωραία αποφυγή βήμα πίσω άλλη μια φορά από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Αριστερό high round kick πάνω στον μπλοκ του Μόξον. Ωραία αποφυγή από τον Μιχάλη. Front kick. Περνάει τώρα πολύ ωραία το δεξί, ανοιχτό κροσέ πάνω από την κάρτα του Μόξον. Διάθλητες με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, φαίνονται από τις αποφυγές τους. Πολύ ωραία δουλειά τώρα με σπάσιμο μέσης και αριστερό δεξί. Κορακόρδα από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Περνάει τώρα το αριστερό κροσέ, μα πίσω κάνει ωραία αποφυγή. Και μαζεύει ακόμα ένα σημείο ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Τελειώνει ο γύρος. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον Μιχάλη Ζαμπίδη απέναντι σε ένα top παγκοσμίους κλάσης πρωταθλητή, τον Μόξον. Ο πρώτος γύρος ήταν προθέρμανση για αυτούς τους δύο πρωταθλητές. Και εδώ να πούμε ότι και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης φαίνεται από τα ρίγκελς, τα οποία είναι πολύ κοψαντημένα. Να μην ξεχάσουμε ότι η μάνατζερ του Μιχάλη Ζαμπίδη, ο Άνια Κουσέκη, διοργανώνει και την εβδομάδα μόδας. Αυτό το πέρασε τώρα και στα ring. Και ο λόγος που τα ring girls είναι έτσι σε μια ενδεδειμένα είναι επειδή εδώ υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να υπάρξει κανένα αρνητικό σχόλιο για την εμφάνιση αυτών των κοριτσιών. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά ήθελα να πω είναι ότι από την εβδομάδα μόδας ήρθε η μόδα και στα rings του Iron Challenge. Και την έφερε ο Μιχάλης Ζαμπίδης στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε ούτε Iron Challenge ούτε kickboxing ελληνικό που να είναι παγκοσμίως γνωστό. Ο Μιχάλης ανέβασε το ελληνικό kickboxing σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Έλληνας ημίθεος. Δεύτερος γύρος. Front kick τώρα από τον Ζαμπίδη. Κρατάει σε απόσταση τον Μόξον που εκείνη τη στιγμή επιχειρούσε τον πάσιμό του. Έστησε τον Μόξον στην γωνία. Αριστερό δεξί τώρα από τον Μιχάλη. Πολύ ωραία δουλειά με το uppercut. Δεξί τρέχει από τον Μόξον. Αριστερό δεξί και πάλι αριστερό direct από τον Αυστραλό του Ταχνητή πάνω στην άμυνα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο Μιχάλης προσπαθεί με προσποιήσεις να πάρει την απόσταση. Κάνει οικονομία δυνάμεων. Δεν σπαταλάει άσκοπες κλωτσιές. Προσπαθεί να κλείσει το Μόξον στη γωνία, τα καταφέρνει. Αλλά ο διαιτητής κάνει παρατήρηση στο Μόξον για αντικανονική απόκρουση. Δεξί direct αριστερό κροσέ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ένας από τους αγαπημένους του συνδυασμούς. Ωραίο. Πέρασε τώρα το αριστερό. Γλίστριμα ήταν, δεν ήταν τίποτα αυτό. Ένα γλίστριμα. Ο Μόξον για τις εντυπώσεις βιάστηκε να πανηγυρίσει. Κοιτάμε τώρα για... Γλίστρις ο Μόξον τώρα. Και οι δύο είναι βράχοι, έτσι. Ασφαλώς. Μπράβο, Μιχάλη. Δεξί, high round kick. Ένα συνδυασμό με ένα ψηλό δεξί uppercut και δεξί κροσέ. Κάντε άμεσα ο Μόξον. Μιχάλη Ζαμπίδη πάει με τη μέση του πολύ ωραίες αποφυγές. Front kick πάνω στο μπλοκ του Μιχάλη Ζαμπίδη. Πέρασε δύο αριστερό δεξί
Γιατί κροσέσαι στο μάχη του Μόξον ο Μιχάλης. Διατηρεί την απόσταση. Ο Μόξον διστάζει, ξέρει ότι αν κάνει ένα λάθος αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Καθώς τα χτυμάτα του Μιχάλη είναι πραγματικά σφυριά. Είναι σφυριά. Και ο Μιχάλης απαντάει άμεσα σε κάθε χτύπημα του αντιπάλου του με ανάλογη δύναμη. Δίνει τώρα το αριστερό. Τρώσει ο Μιχάλης Ζαμπίδης, δεξί low. Επιχείρησε και ένα αριστερό uppercut. Δεξί εσωτερικό low από το Ζαμπίδη. Δεξί high round kick. Λίγα δευτερόλεπτα έμεινε. Πέρασε τώρα πολύ ωραία το δεξί. Τρώσει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Με πολύ ωραία είσοδο. Front kick από τον Μόξον, ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει την απόστασή του. Βλέπει ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης πλησιάζει επικίνδυνα. Εάν πλησιάζει ο Μιχάλης Ζαμπίδης, είναι ο πιο επικίνδυνος αθλητής σε αυτή την κατηγορία βάρους παγκοσμίως. Τέλος δεύτερο γύρο. Πώς το είδες το δεύτερο γύρο, πώς τον βλέπεις, πώς πάμε μέχρι στιγμής, καλά. Έχει μαζέψει πολλά σημεία ο Μιχάλης. Εκτιμώ ότι προηγείται και προηγείται καθαρά. Αυτό του δίνει τώρα και αυτοπεποίθηση να συνεχίσει. Είναι σίγουρα το θέμα της ψυχολογίας. Σίγουρα. Ο Μόξον θα σωριστεί από εδώ και πέρα. Αλλά έχουμε ακόμα άλλους τρεις γύρους. Καλά πάει ο Μάικ. Βλέπουμε εκεί λίγο το μάτι του. Εκεί έχει μια σταγονίτσα στο φρύδι του ο Κάτμαν. Δεν είναι τίποτα. Ο Μιχάλης Κιούλης φροντίζει το μάτι. Ναι. Ούτε καν γραζουνιά. Βλέπουμε σε replay τις προσπάθειες των δύο αθλητών. Και ερχόμαστε πάλι στο κατάμεστο σεφ. Σε ένα κατάμεστο σεφ. Πάνω από 10.000 κόσμος στο τελευταίο αγώνα του παγκόσμιου του αθλητή Μιχάλη Ζαμπίδη. Μόνο ο Μιχάλης καταφέρνει να γεμίσει αυτό το στάδιο. Μόνο ο Μιχάλης. Δύο φορές. Είναι η δεύτερη φορά που το γεμίζει. Η προηγούμενη ήταν το 2004. Το 6. Ήταν... Πάμε στον τρίτο γύρο, Χρήστο. Ακριβώς, πάμε ακριβώς. Γερά. Μπαίνουμε γερά, λοιπόν. Ο Μόξον προσπαθεί πυγμαχώντας. Front kick από τον Μόξον, ώστε να κρατήσει απόσταση στο Μιχάλη. Πέρασε τώρα το δεξί. Τρώσε ο Μόξον. Απαντά μέσα ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Συστάσεις από τον διαιτητή, από τον κύριο Μιχαηλίδη, να μην σκύπουν οι δύο αθλητές. Δεξί, low εξωτερικά και εσωτερικά τώρα διπλό εσωτερικό low από τον Μιχάλη. Περνάει τώρα και το δεξί κροσέ. Ανεβάζει την απόδοσή του κι άλλο στο τρίτο γύρο ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Το πόδι του Μόξον έχει, το αριστερό πόδι του Μόξον έχει κοκκινήσει από τα χτυπήματα του Μιχάλη. Πολύ ωραίο σκύπ τώρα από τον Μιχάλη Ζαμπίδης στο αριστερό κροσέ. Χαμογελάκι στον αντίπαλό του. Και όσο περνάει η ώρα, ο Μιχάλης Ζαμπίδης παρασύρει στο παιχνίδι και στρατηγική του Μόξον. Δηλαδή, ωραίο... τον τραβάει κοντά του, δίνει τη μάχη στα κορακόρ που είναι το όπλο το μεγάλο του Μιχάλη Ζαμπίδη. Και με το που βλέπει η χώρο, απαντά είτε με γροθιά είτε με λάκτισμα. Πέρασε πριν ένα πολύ ωραίο αριστερό λάκτισμα στα πλευρά του Μόξον. Και άλλο, περνάει και άλλο τώρα... μεσαίο ύψος round kick ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Τρία έχει περάσει τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Είναι σε κέφια, είναι στα μεγάλα κέφια σήμερα, Μιχάλης. Είμαστε στα μισά του τρίτου γύρου. Το κοινό αποθεώνει τον Μιχάλη. Θέλει να τον εμψυχώσει. Είναι μια γροθιά μαζί με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Άστοχος ο Μόξον ευτυχώς, το uppercut που επιχείρησε. Άστοχος γιατί έκανε πολύ ωραία αποφυγή ο Μιχάλης Ζαμπίδης με βήμα πίσω. Και θα δούμε σκύρια. Πέρασε τώρα το αριστερό κροσέ. Πάμε γερά, συνεχίζει ο Μιχάλης. Ανθεκτικός ο Μόξον. Πως δεν θα ήταν άλλωστε για να γίνει αυστραλός πρωταθλητής. Δίνει τώρα αριστερό uppercut και σηκώνει και αριστερό κροσέ ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Ο Μόξον προσπαθεί να την κάνει τις κινήσεις του, να απαντάει με τον ίδιο τρόπο που χτυπάει ο Μιχάλης. Πέρασε τώρα πολύ ωραία το δεξί κροσέ του πάνω από την κάρτα του Μόξον ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Ενώ ο Μόξον χτύπησε στα γάτια του Μιχάλη. Μπράβο Μιχάλη, ωραίο πολύ. Αριστερό high round kick. Και συνεχίζει. Τρομερός αγώνας. Να οργώνει ο Μιχάλης. Περνάει τώρα πάνω από ένα
πίσω και κατευθείαν στο πάρισμα με δεξί. Ανοιχτό κροσέ από τον Μιχάλη Σαμπίδη. Να γιατί ήταν πρώτη από την Μούτσα. Πέρασε τώρα και το αριστερό. Κροσέ του. Πέρασε τώρα το αριστερό. Uppercut. Κάτω από την guard του δεξιού χεριού του Μόξον ο Μιχάλης Σαμπίδης. Τέλος τρίτου γύρου. Και αυτός πήγε μια χαρά. Χρήστο, τι γνώμη έχεις? Βλέπουμε ότι ο Μόξον θέλει να πάρει το κέντρο του ρίγκ. Ο Μιχάλης Σαμπίδης πολύ έξυπνα το τραβάει κοντά του με πάτημα και ξαφνικό stop. Περνάει το ανοιχτό του δεξί κροσέ κυρίως. Μαζεύει σημεία και ταυτόχρονα δημιουργεί φθορά στον Μόξον. Ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο προπονητής, τώρα του Μιχάλη Σαμπίδη, του δίνει οδηγίες για το πώς να διαχειριστεί τον τέταρτο γύρο. Ο Μιχάλης πάντως δείχνει να είναι στα κέφια του απόψε. Δείχνει να είναι καλά. Είναι αισιόδοξος. Έχει όλους εμάς μαζί του, όλους εμάς κοντά του, στο πλευρό του. Βλέπουμε στα highlights του τρίτου γύρου πώς πέρασε το αριστερό κροσέ, πώς πέρασε και το δεξί κροσέ. Τα μεγάλα όπλα του Μιχάλη Σαμπίδη. Προσπίσει στην αέρα και... Εδώ είδαμε ουσιαστικά σπάσιμο μέση και δούλεψε το uppercut. Με αριστερό uppercut στα πλευρά. Για να δούμε τώρα, τέταρτος γύρος. Τι θα κάνει ο Steve Moxon. Το στάδιο έχει ξεσηκωθεί. Πέρασε κατευθείαν τη δεξιά του, ανοιχτή κόντρα. Με κροσέ ο Μιχάλης Σαμπίδης, με το καλημέρα τέταρτο του γύρου. Ωραία άμυνα πάνω στα μπλοκ. Τάκη στο χτυπήματα του Μόξο. Και ένα ακόμα δεξί άπερκα στο στομάχι του Μόξον. Περνάει τώρα το αριστερό κροσέ ο Μιχάλης Σαμπίδης. Στο κεφάλι του Μόξον. Έτσι τον έχει. Μία κεφάλι, μία στο μάχη. Ο πέρας στο αγώνι του. Δίνει τώρα το δεξί κροσέ. Κερά δυνατά, πολύ καλά. Περνάει άλλο ένα κροσέ. Ωραία δουλειά τώρα, σκύφτω τώρα το Μόξον και σηκώθηκε με ένα κροσέ και ο Αυστραλός. Πρωταθλητής. Επιχειρεί άπερκα το Μόξον, αλλά ευτυχώς επιχειρεί. Ένα γλίστριμα, κανένα πρόβλημα. Γιατί πάνε ακριβώς στον πάσιμο του Μιχάλη. Το σταμάτησε με το kick του Μόξον. Πολύ έμπειρος ο Αυστραλός πρωταθλητής. Δίνει τώρα το αριστερό uppercut πάνω στους πύχες του Μιχάλη Σαμπίδη, πάνω στην αμυνά του. Άλλο ένα αριστερό κροσέ στα πλευρά του Μόξον. Πέρασε ο Μιχάλης Σαμπίδης. Είδαμε πόσο έξυπνα τώρα περίμενε ο Μιχάλης. Έβγαλε την άμυνα και κατευθείαν σήκωσε το κροσέ του. Έχει πολλά όπλα. Έχει πολλές εκπλήξεις ετοιμάσει για τον Steve Moxon κατά την προετοιμασία του. Βλέπει τώρα τα άπεργα και σηκώνει τα κροσέ του. Ο Iron Mike δίνει τώρα τα low kicks του. Χωρίς ποτέ να ξεχνάει να τελειώνει με low στο δεξί, στον αριστερό τετρακέφαλο του Μόξον. Πολύ ωραία αποφυγή με βήμα πίσω από τον Iron Mike. Και δίδει, δείχνει το πόδι του Μόξον να είναι πιασμένο το αριστερό του πόδι. Θα δούμε όμως τη συνέχεια. Ωραία αποφυγή έκανε ο Μιχάλης από το δεξί direct του Μόξον. Μπήκαμε στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Πέρασε τώρα το αριστερό κροσέ ο Μιχάλης. Πολύ καλή, πολύ καλό μπλοκ από τον Μιχάλη Σαμπίδη στη ψηλό round kick του Μόξον. Αριστερό direct, δεξί direct στο κεφάλι του Μόξον. Αποφυγή ο Μόξον. Ο Μιχάλης τον έχει βάλει στη γωνία. Τον χτυπάει στα πλευρά. Τώρα είναι ευκαιρία για τον Μιχάλη Σαμπίδη. Τελευταία δευτερόλεπτα. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Καμπανάκι.
Τέλος τέταρτου γύρου. Και ο τέταρτος πήγε καλά. Και πάμε στο πέμπτο και τελευταίο γύρο. Το ring girl με το μαύρο φόρεμα μας ενημερώνει, βλέπουμε εδώ τα δελτία των κριτών, τις παρατηρήσεις με τα σημεία που έχει πάρει κάθε αθλητής. Και βλέπουμε ότι πάμε για τον πέμπτο και τελευταίο γύρο. Πέντε γύροι των τριών λεπτών, πέμπτος γύρος, τελευταίος. Kickboxing, ουσιαστικά το άθλημα που έβαλε σε όλα τα σπίτια ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Και μας έκανε και εμάς να το βλέπουμε και να πηγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι στα γυμναστήρια. Αντικώς. Αλλά και τα παιδιά μας να πάνε στα γυμναστήρια. Γέμισαν τα γυμναστήρια από τις εμφανίσεις του Μιχάλη Ζαμπίδη. Θα ήθελα να πω έτσι αυτό το κενό το μικρό που έχω τώρα, ότι μέσα στα επόμενα βήματα του Μιχάλη να φτιάξει και ένα σκεύασμα. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Super Champ. Καθίστε να βρω. Το οποίο έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την ολοκληρωμένη γάμα αθλητικού εξοπλισμού. Ναι, Iron Champ λέγεται λοιπόν αυτό. Έχει φυσικά συστατικά για πρωταθλητές και πάμε στο δεύτερο γύρο. Που διατίθεται στο δικό του εθνικό κατάστημα Iron Mike Zambidis, shop.com. Πέμπτος γύρος, πάμε να δούμε. Δίνει τώρα το δεξί, ανοιχτό. Τώρα ο Μόξον λογικά θα τα δώσει όλα. Ξέρει ότι για να κερδίσει τον αγώνα θα πρέπει να υπερισχύσει και να κερδίσει τους πόντους που έχασε στους τέσσερις προηγούμενους γύρους. Front kick, αριστερό. Ο Μιχάλης του δουλεύει σωστά, διαχειρίζεται τον χρόνο, αποφεύγει. Αριστερό, ιστορικό λέει από τον Μιχάλη. Απάντηση άμεσα με αριστερό δεξί κροσέα από τον Μόξον. Είναι ο πέμπτος και πιο καθοριστικός γύρος. Αυτός ο γύρος θα κρίνει πάρα πολλά για το ποιος θα είναι ο νικητής και ο κάτοχος των δύο παγκόσμιων ζωνών. Ο Μιχάλης απολαμβάνει τον αγώνα, αφού κάθε φορά που κάνει ένα χτύπημα κλείνει το μάτι του στο Μόξον, σαν να του λέει τυχερέ, τη γλίτωσες. Σαν του λέει, έλα λίγο πιο κοντά, πιο κοντά έλα λίγο. Γιατί δεν σε φτάνω. Αλλά του έχει σακατέψει το αριστερό πόδι του Μόξον. Βλέπουμε εσύ έχει αυτός προσπαθεί να το ξεκουράσει ο Μόξον το πόδι του, ήδη έχει θέμα. Προσπάθησε να περάσει ένα συνδυασμό με τα δεξιά-αριστερό κροσέο Μιχάλης Ζαμπίδης. Πέρασε ένα low, αλλά γλίστησε ο Μιχάλης, εντάξει, όλα καλά, σηκώθηκε αμέσως. Είμαστε στα μισά σχεδόν του τελευταίου. Ωραίο πλοκ από τον Μιχάλη και κατευθείαν σηκώνει αριστερά και τώρα αριστερό. Πάλι uppercut. Στο στομάχι του Μόξον. Ένα front kick επιχείρησε ο Μόξον, τον μπλόκαρε ο Μιχάλης. Και μπαίνει πυγμαχικά κοντά τώρα, του. Πυγμαχικά. Ο Μόξον έξω να τον πιάνει. Δεν τον αφήνει να δουλέψει εκεί κορακόρ τον Μιχάλη, γιατί ξέρει ότι εκεί είναι πολύ επικίνδυνος ο Μάικ. Έδωσε τώρα το αριστερό του κροσέ. Κυνηγάει τώρα, ξέρει ότι πρέπει να κυνηγήσει. Μπράβο Μιχάλη. Ωραίο αριστερό. Ενθουσιασμός το πρόσωπο του Μιχάλη. Χαμογελάει. Έδωσε τώρα πάλι το αριστερό του κροσέ ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό, Χρήστο. Για να δούμε. Παρατήρηση στάσεις για το χτύπημα το οποίο ήταν κάτω από τη μέση. Κανένα πρόβλημα για τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Άπερ κατά τον Μιχάλη. Τώρα άπερ κατά τον Κροσέ. Γερά μπαίνει ο Μιχάλης. Στο κεφάλι του λέει. Όχι, του δίνει απλά συστάσεις να μην πλησιάζει το κεφάλι του γιατί θα σχιστούν. Αυτό του είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Να μην κολλάει το κεφάλι πάνω στο δικό του. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τώρα θα τα δώσουν όλα. Μπράβο, πολύ καλό συνδυασμό του Μιχάλη Ζαμπίδη. Τώρα πρέπει να κολλήσει κι άλλο κοντά στο Μόξον. Ο Μόξον είναι σε πλάτη του, διεκφόρησε ο διευθυντή. Και πάμε. Τελευταία δευτερόλεπτα. Μπράβο, Μιχάλη. Δίνει το αριστερό κροσέ, ανοιχτό δεξί κροσέ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Βλοντάρει και απαντάει ο Μιχάλη. Τελειώνει. Για να δούμε. Ο Ντέι Βάσμπορν τελειώνει ο αγώνας. Σπέφτει να δώσει χαρακτήρια στον Μιχάλη και στον Steve Moxon. Τρομερός αγώνας, απίστευτος αγώνας. Εμένα, Χρήστο, μου φάνηκε ότι τέλειωσε πολύ γρήγορα. Σαν να μην ήταν πέντε γύρω των τριών λεπτών. Έτσι σου φάνηκε και εσένα. Γιατί είχε τόσο ρυθμό, είχε τόσο δυνατό pace. Ένταση, πολύ. Πολλά χτυπήματα. Ασταμάτητος αγώνας. Συγκλονιστικός αγώνας. Ο καλύτερος αγώνας που έχουμε δει στην Ελλάδα
σε επίπεδο ονομάτων και επίπεδου. Και συγκριτικά με τα προηγούμενα μάτσα, εδώ φαίνεται το επίπεδο των αθλητών που είναι παγκόσμιας κλάσης. Εξαιρετικοί αγώνες στο Iron Challenge. Το main event, Ζαμπίδης απέναντι στο Μόξον. Για να δούμε, ο Μιχάλης στον 171 το αγώνα του. Μας κράτησε σε εγρήγορση. Θα μας δώσει τη χαρά. Πού είναι η γογούλα, τελευταίο, πού είναι η γογούλα. Απίστευτος αγώνας και περιμένουμε με ανυπομονησία τον νικητή. Σπέβδει να συγχαρεί τον προπονητή, τον Βαγγέλη Αποστόλη, τον προπονητή του Μιχάλη Ζαμπίδη, ο Στίβ Μόξον και τον ίδιο τον Μιχάλη. Αναγνωρίζει ότι ήταν τιμή του που αγωνίστηκε με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Και έτσι ο Μιχάλης κλείνει ένδοξα την καριέρα του. Την 24χρονη καριέρα του. Θέλει να διατηρήσει, όπως είπαμε, την ζώνη King of the Ring. Είναι ο παγκόσμιος τίτλος που κατέκτησε το 2002 στην Ιταλία. Και ίσως τώρα να κερδίσει και τη ζώνη WKU. Και βέβαια θέλει να κερδίσει και την WKU. Για να δούμε, θα πάρει δύο ζώνες. Να χαίρεται πολύ, είναι, πετάει. Το παιδί πετάει. Το σιδερένιο παιδί του kickboxing που δόξασε την Ελλάδα στα πέρατα της γης. Πετάει από χαρά. Έχει πλημμυρίσει η ψυχή του από χαρά απόψε. Και ο Μόξον δίπλα του με τη σημαία της Αυστραλίας, ο ένας με την γαλανόλεπτη και ο άλλος με την Αυστραλιανή σημαία, ο Μόξον. Περιμένουν και οι δύο την αναγγελία του αποτελέσματος. Κυρίες και κύριοι, με ομόφωνη απόφαση, νικητής Μιχάλης Ζαμπίδης, λοιπόν, κερδίζει τον 150ο, γράφει την 156η νίκη της καριέρας του, ολοκληρώνει την καριέρα του νικητής, είναι τσάμπιον, είναι πρωταθλητής, είναι 16 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής. Απίστευτη εμφάνιση, τελευταίος του αγώνα και έπαιξε σαν να είναι 20 χρονών, κέρδισε δίκαια, κράτησε τον τίτλο King of the Ring στην Ελλάδα και κατέκτησε την ζώνη της WKU. Σε αυτό εδώ το στάδιο το 1987 δόξασε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά την Ελλάδα κατακτώντας το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ για την απονομή του παγκόσμιου τίτλου. Καλούμε στο ring το φίλο του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη. Τον έχει αγκούρι αυτό το σταυρό, Μιχάλη. Και μπορούσε σε όλους τους αγώνες. Ανεξάρτητο κούρι, είναι Έλληνας, Χριστιανός, Ορθόδοξος. Ασφαλώς. Και το δηλώνει και είναι περήφανος γι' αυτό. Και την απονομή θα την κάνει ο Δράκος, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας που μέσα σε αυτό το στάδιο κατέκτησε το 1937. Μας έκανε περήφανο. Για την απονομή της ζώνης. Για την απονομή της ζώνης King of the Ring, καλούμε στο ring τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Χάρη Γκόρια. Ποτέ. Και βλέπουμε τώρα τη ζώνη της King of the Ring. Ο Κροάτης, ιδρυτής του King of the Ring, ο Χάρη Γκοριάν, βάζει στο Μιχάλη την λευκή ζώνη του υπερπροταθλητή Mike Tyson. Έτσι, ο Iron Mike Tyson και ο Iron Mike Ζαμπίδης έχουν καταπίσει τον ίδιο τίτλο. Είναι οι βασιλιάδες του ring. Στα 35 του χρόνια ο Μιχάλης ολοκληρώνει την καριέρα του με μια λαμπρή νίκη, μια καθαρή νίκη. Εξαιρετικές στιγμές ενός τεράστιου πρωταθλητή.
με τεράστια ελληνική καρδιά μέσα του. Και σε αυτές τις δύσκολες ώρες μας κάνει περήφανος ο Μιχάλης. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας, μας το δίνει αυτός ο γενναίος 35χρονος πρωταθλητής που πυγμαχεί 24 ολόκληρα χρόνια από 11 ετών. Έχει δώσει 179 αγώνες. Έχει ματώσει στα ρινγκ. Έχει ψάλει τον εθνικό ύμνο, τον έχει τραγουδήσει. Θα δώσω το μικρόφωνο πρώτα. Και έχουμε τα κρίση όλοι μαζί του. Κάθε φορά. Τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη να μας πει κάθε πέντε. Αγώνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ήρθα εδώ να τιμήσω ένα Λέντα που πίστεψε στα όνειρά του, δούλεψε σκληρά, δεν σταμάτησε στις δυσκολίες που βρήκε και πραγματοποίησε τα όνειρά του να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου. Νομίζω η κατάσταση σημερινή, αυτό τα όρια πρέπει και εμείς να τα ακολουθήσουμε και να δουλεύουμε σκληρά. Συγχαρητήρια Μιχαλή. Θα μας τα πει όλα μαζεμένα ο Μιχάλης. Για την απονομή της ζώνης King of the Ring, συγγνώμη, για την απονομή του παγκόσμιου τίτλου WKU, καλούμε στο ring τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας WKU, κύριο Κλάους Νόνεμαχερ, και τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, κύριο Στέλιο Πολίτη. Ο Κλάους Νόνεμαχερ, λοιπόν, δίνει τη ζώνη της World Kickboxing and Karate Union στον Μιχάλη. Να λοιπόν που ο Μιχάλης θα βάλει στη συλλογή του άλλη μια ζώνη. Εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ζώνης, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο κύριος Πολίτης. Μια εξαιρετικά δύσκολη ζώνη Μιχάλη, να αντικαταστήσεις. Και πήρε και αυτή ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Είναι λοιπόν World Champion, Kickboxing World Champion της WKU ο Μιχάλης. Πήρε άλλη μια ζώνη, τα πήρε όλα και έφυγε. Είχα σκεφτεί διάφορα πράγματα πριν να πω, αλλά ξαφνικά αυτό έγιναν τα λόγια. Τι να πω, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στον κύριο Γιαννάκη για την τιμή που μας έκανε σήμερα. Το 87 και ήμουν μόλις 7 χρονών, έβλεπα όλα αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα και ποιος θα μου το έλεγε ότι το 2015 θα μου κάνει την τιμή να μου δίνει τον παγκόσμιο τίτλο. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε όλους σας, στην ομάδα μου, που χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα καταφέρει. Όλους εσάς που με υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, είτε στα στάδια, είτε στα social media, στην τηλεόραση, παντού. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ξέρω, η Ελλάδα περνάει δύσκολα, θέλουμε όμως όλοι να είμαστε συντονισμένοι, δυνατοί, να μην το βάζουμε κάτω, να πάσχουμε από το σύνδρομο της Λαρνέας Ύδρας, να μας κόβουν ένα κεφάλι, να βγάζουμε δύο. Έτσι τα κατάφερα εγώ και έκανα τα πιο τρελά μόνιμα πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους εσάς. Ευχαριστώ. Ένας πραγματικός πρωταθλητής. Μιχάλης Άιρον Μάικ Σαπίδης. Καθιερωμένες φωτογραφίες. Εμένα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Όλοι μαζί και ποιος δεν θέλει να είναι δίπλα στο χάρι. Έχουμε το βραβείο για το Steve Moxon, το κύπελό μας. Την πιο όμορφη στιγμή. Φίλες και φίλοι, Steve Moxon. Και ο γενναίος Αυστραλός, Steve Moxon. Ο Stone Cold, ο σκληρόκαρτος δηλαδή, που δεν κατάφερε να μας δείξει πόσο Stone Cold είναι. Απίστευτα μέσα και από τον Αυστραλό. Ένας αγώνας. Τρομερής έντασης. Ευχαριστώ πολύ τον Steve Moxon, ο οποίος δήλωσε ότι ήμουν το πρότυπο ότι όταν ξεκίναγε, περίμενα ένα δυνατό μάτς που τα λάθη θα πληρωνόντουσαν, δεν κάναμε λάθη και έστω στα σημεία ήταν ένα επάξιο πολύ δυνατό μάτς και ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μάχη. Ευχαριστώ, Στίβ. Αφού λοιπόν ευχαρίστησε και τον Μόξον, αγκαλιάζονται οι δύο αθλητές υποτικά, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ο νεαρός, ο Μόξον, ακολουθεί τα χνάρια του Μιχάλη, ίδιο πυγμαχικό στυλ, ίδιο δυνατή πυγμαχία, μαχητικότητα, επιμονή, μακάρι να αξιωθεί και αυτός. Μα ήδη είναι στην ελίτ ο Steve Moxon. Είναι στο top 10 του Glory, αλλά μακάρι να αξιωθεί στο να... Στο top 5 είναι των αθλητών παγκοσμίως αυτή η κατηγορία.
και ουσιαστικά θεωρώ ότι για τελευταία φορά πολύ σύντομα έχει μέλλον, έχει μέλλον. Τον δούμε το παιδί και είναι δεδομένο αυτό. Μακάρι, είναι, έχει και ήθος πάντως αυτό το παιδί, σαν το Μιχάλη, και αυτός διακρίνεται για τη σεμνότητα και το ήθος του. Και να τονίσουμε όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι να φέρεις ένα τέτοιο αθλητή για να παίξει το τελευταίο παιχνίδι μέσα στην έδρα σου. Δύο χρόνια ήταν οι προσπάθειες αυτές. Και όχι απλά να τον εφέρεις, αλλά να τον κερδίσεις και να τον κερδίσεις πολύ καθαρά. Ασφαλώς. Από εμάς λοιπόν, από τον Χρήστο Γάτση και από τον Αντώνη Μανιώτη, καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τον τελευταίο θρίαμβο ενός αθλητή μύθου. 24 χρόνια ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δύο ακόμα παγκόσμιους τίτλους για τον Μιχάλη Σαμπίδη. Ο προγραμματής μας απόψε κρεμάει τα γάντια του. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς για όλα όσα μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Το μόνο που έχει μείνει είναι να του ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή του. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους Μπλόκος Ουγγέιρα που με τα τύπανά τους έδωσαν ρυθμό στη βραδιά μας και φυσικά τους Dead Press που χόρεψαν απόψε. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ!